χαρούσου πολίτευμα. Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί δάσκαλοι, αγαπητοί γονείς, καταρχάς καλή σχολική χρονιά. Με πολλά χαμόγελα και με περισσότερη αισιοδοξία. Ήθελα σήμερα να βρεθώ εδώ μαζί σας στην Αλεξανδρούπολη, στο χωριό σας, για να σηματοδοτήσω με την παρουσία μου αυτό το νέο ξεκίνημα, το οποίο καλούμαστε όλοι να κάνουμε, μετά από ένα εξαιρετικά δύσκολο καλοκαίρι, όχι μόνο για τον Εύρο, αλλά συνολικά για όλη μας την πατρίδα. Και πράγματι, σεβασμιότατε, εδώ καταφέραμε και πετύχαμε, δουλεύοντας όλοι μαζί, ένα μικρό θαύμα. Καθώς μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες, ένα σχολείο το οποίο ήταν πρακτικά κατεστραμμένο, ανοίγει και πάλι τις πόρτες του για τους μαθητές μας, για τους δασκάλους τους, καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Και θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω ξεχωριστά όλες και όλους όσοι δούλεψαν για να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε εδώ και να κάνουμε τον αγιασμό σε αυτό το σχολείο το οποίο τόσο αγαπάτε. Στις υπηρεσίες του Δήμου, στους γονείς, πρώτα και πάνω απ' όλα που ξέρω πόσο πλάτη βάλατε για να μπορούμε να είμαστε σήμερα εδώ, αλλά και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην ΔΕΠΑ Εμπορίας και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Ξηφαρά, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που τον κάλεσα στο τηλέφωνο ζητώντας του να λειτουργήσει το σχολείο μέσα σε λίγες εβδομάδες, κατάφερε και έφερε εις πέρα σε συνεργασία με τον Δήμο αυτήν την αποστολή και είμαστε σήμερα εδώ και μπορούμε και κάνουμε αυτόν τον αγιασμό. Ξέρω, φίλες και φίλοι, πόσο δοκιμάστηκε ο Εύρος αυτό το καλοκαίρι. Και ξέρω επίσης ότι θα πάρει καιρό για να γιατρέψουμε τις πληγές μας. Όμως θέλω να γνωρίζετε ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια θα σταθούμε δίπλα σας. Και εδώ πέρα, για το σχολείο, το οποίο θα γίνει πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Από ό,τι κατάλαβα, παιδιά, θέλετε ακόμα ένα γήπεδο μπάσκετ να το φτιάξουμε, έτσι δεν είναι? Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, το χρειαζόμαστε γι' αυτό, ένα 5x5. Μια ωραία καινούρια. Για να ακούσω, τι άλλο θέλουμε? Έχουμε λοιπόν πολλά σχέδια για το σχολείο και θέλω να γνωρίζετε ότι ήδη σε συνεργασία και με μη κυβερνητικές οργανώσεις και με τον ιδιωτικό τομέα, μέσα στους επόμενους μήνες το σχολείο σας θα γίνει πραγματικά και βόλεϊ. Το μπάσκετ θα μπορούμε να το κάνουμε και βόλεϊ. Θα βάζουμε και ένα φιλέ για να παίζεις και εσύ βόλεϊ. Εντάξει. Έχουμε πολλά αιτήματα εδώ, λοιπόν θα ζητήσω όλα αυτά να βρεθείτε μαζί, παιδιά, να μου τα βάλετε σε ένα ωραίο γράμμα και να μου πείτε τι θέλετε παραπάνω να κάνουμε στο σχολείο και θα τα κάνουμε. Αλλά εκτός από αυτά τα οποία θα κάνουμε στο σχολείο, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε γύρω από το σχολείο. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι ήδη οι σχετικές μελέτες αποκατάστασης της περιοχής γύρω από την Παλαγία έχουν ήδη δρομολογηθεί, έχουμε το κόστος, έχουμε ήδη βρει και τους σχετικούς χορηγούς ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν και μετά όλοι μαζί να βοηθήσουμε τη φύση, η οποία πολύ γρήγορα είμαι σίγουρος ότι θα κάνει τη δουλειά της για να ξαναπρασινίσει αυτό το πολύ όμορφο μέρος. Και το ίδιο φυσικά θα κάνουμε για όλο τον Εύρο, θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια αυτά να τα πούμε. Τελειώνοντας, θέλω αγαπητά μου παιδιά και αγαπητοί δάσκαλοι και γονείς, σήμερα η σκέψη μας να πάει σε ένα άλλο μέρος της Ελλάδος, το οποίο δυστυχώς δοκιμάζεται ακόμα περισσότερο από ό,τι δοκιμαστήκατε εσείς. Στην Θεσσαλία, όπου δυστυχώς πολλοί συμπολίτες μας, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχασαν τα σπίτια τους μέσα από μια καταστροφική πλημμύρα, όμοια της οποίας δεν έχουμε ξαναδεί στην χώρα μας. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι όσο μεγάλες και αν είναι οι αντικσότητες, όσο μεγάλες και αν είναι οι δυσκολίες, δεν το βάζουμε ποτέ κάτω, έτσι δεν είναι, ποτέ κάτω. Πάντα ανασκουμπωνόμαστε, πάντα κοιτάμε μπροστά με αισιοδοξία και ξαναχτίζουμε καλύτερα, όχι απλά ξαναχτίζουμε καλύτερα αυτά τα οποία η μανία της φύσης κατέστρεψε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς μας. Εδώ πέρα από την Παλαγία, κύριε Υπουργέ, η αρχή της σχολικής χρονιάς είναι πάντα μια αχτίδα αισιοδοξία, ειδικά για τα πρωτάκια μας, τα οποία για πρώτη φορά έρχονται στο σχολείο, αλλά σε όλους τους εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία κάνουν και για αυτά τα οποία θα κάνουν. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια για το πώς θα το στηρίξουμε, για το πώς θα αναβαθμίσουμε συνολικά τα σχολεία μας και θέλω να γνωρίζετε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, ότι θα ξαναείμαι εδώ, στο χωριό σας, να δω την πρόοδο η οποία θα επιτυχάνεται,
στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στο σχολείο σας και πολύ σύντομα να μπορέσω να παίξω και μπάσκετ και ποδόσφαιρο με τα παιδιά όταν θα έχουμε φτιάξει τα γήπεδα τα οποία τόσο θέλετε. Καλή χρονιά!